Άννα Μαρία έκανε τη γραμμή ζωής. Ήτανε πάρα πολύ συγκινητική. Ήτανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση. Ράγισε καρδιές. Πάρα πολύ, γιατί μίλησε πρώτη φορά και για τον αδελφό της, ουσιαστικά τον μικρό τον Αλέξη, ο οποίος είναι ένα παιδί με ειδικές ικανότητες. Και μας συγκλώνησε πάρα πολύ, γιατί και η ίδια βρέθηκε πάρα πολλές φορές κοντά στο θάνατο. Θες να το δούμε? Βεβαίως. Πάμε να το δούμε, γιατί εσάς που δεν το έχετε παρακολουθήσει. Λοιπόν, ήμουν περίπου στα 2,5 ετών. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Μια μέρα που λέτε, λοιπόν, είχα πιει και χλωρίνη και με πήγαν στο νοσοκομείο. Γιατί δεν ήμουν καλά. Είχα πάθει ηλαιό. Ο γιατρός τους είπε ότι πεθαίνω και πρέπει να με βαφτίσουνε. Είχαμε πάει τότε στο Βενιζέλιο, στο νοσοκομείο, και εκεί είχα μείνει πάρα πολύ καιρό μέσα. Ο μπαμπάς μου έκλαιγε έξω μαζί με τη μάνα μου και εμφανίστηκε μια κυρία. Μια μορφή που εμείς την έχουμε ερμηνεύσει ότι ήταν η Παναγιά. Και λέει το πατέρα μου, γιατί κλαις, λέει, πεθαίνει, λέει, το κοριτσάκι μας. Λέει, του λέει, να το τάξετε στον Άγιο Νικήτα και θα γίνει καλά. Ο αδερφός μου ο Αλέξης γεννήθηκε με πρόβλημα στα ματάκια του, ήτανε τυφλό. Και τότε είπε κάποιος εκεί στους γονείς μου να το πάνε στο Πέδων στην Αθήνα για να υποβληθεί στην επέμβαση για τα ματάκια του. Οι γιατροί δεν το πρόσεξαν. Ήταν πολύ φτωχικά τότε τα χρόνια, δεν υπήρχαν συνθήκες. Με αποτέλεσμα ο Αλέξης μας να κολλήσει η μηνυγκίτιδα. Με αποτέλεσμα ο Αλέξης μας να είναι ένα μωρό που φυσικά δεν περπατάει, δεν μιλάει, δεν μασάει, δεν βλέπει, αλλά πάντα χαμογελάει. Είναι ο άγγελός μας. 15 ετών. Πήγαινα τρίτη γυμνασίου. Ξαναχτύπησε ηλαιός. Πέθαινα, οι γονείς μου κλαίγανε, δεν αντέχανε άλλο. Δεν θέλανε να μου κάνουν και άλλη επέμβαση, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η ηλαιός είναι πάντα πολύ δύσκολη επέμβαση, πεθαίνει ο κόσμος. Ήμουνα ένα ολόκληρο μήνα στο νοσοκομείο, ήμουνα παντού καλωδιωμένη, δεν υπήρχε τρύπα που να μην μου έχουν βάλει καλώδια. Είχα φτάσει στα 40 κιλά, 39. Ήμουν ένα φιλοκευτερό, ένα μήνα στο νοσοκομείο. Πάλι όμως τα κατάφερα και επέζησα. Αποφασίσαμε με τους γονείς μας, εγώ, η μάνα μου και ο πατέρας μου, να με στείλουν να σπουδάσω νομική στην Ιταλία. Το 2009 επιστρέφω στην Ελλάδα με το πτυχίο μου. Είχαμε προβλήματα υγείας του πατέρα μου, παραλίγο να πεθάνει. Λέξεις μας, προβλήματα υγείας πάλι. Πήγε εκεί που το τάισα μια μέρα. Με κοίταξε, σαν να μου έλεγε σε αποχαιρετώ. Και λέω, μα γιατί με κοιτάζει έτσι, το αγόρι μου. Και έμεινε, παιδιά. Η μάνα μου ήρθε, το σήκωσε το κοπέλι, του έκανε ένα ηλεκτροσοκ και έγινε καλά. Λείπει εκείνη η ημερομηνία που υπάρχει το άλλο φύλλο. Είτε σαν απογοήτευση, είτε σαν σχέση, είτε σαν ευτυχία, είτε σαν επιτυχία. Πουθενά δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και μετά λέμε γιατί αυτό το κορίτσι μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη μοναχική πορεία μέσω παιχνίδι. Γιατί έχει περάσει τόσα. Κι όμως και με το μικρό της αδερφό την έχουμε δει, αλλά ναι, και για το άλλο φίλο έχει μιλήσει η Άννα Μαρία. Στην ταυτότητα που κάνανε όλοι οι παίκτες στο βιντεάκι, δηλαδή το εισαγωγικό που παρουσίασε τον εαυτό τους, η Άννα Μαρία μας είχε μιλήσει και για τον αδελφό της και μας είχε πει τότε ότι 2,5 χρόνια έχει να κάνει σχέση με. Να βλέπουμε και τον αδελφό της. Ναι, θέλω να πω κάτι που έδωσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να έτσι μεγαλώνεις με ένα παιδί με ιδιαιτερότητες μέσα στο σπίτι. Ναι. Θέλει πολύ πειθαρχία, θέλει πολύ αγάπη και κάποιοι γονείς και αδέλφια το θεωρούν τεράστια ευλογία. Ακριβώς. Και έτσι είναι, γιατί από αυτό το παιδί παίρνουν αγάπη. Όμως οι άνθρωποι που έχουν να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση στο σπίτι είναι άνθρωποι που πολλές φορές δικαιολογεί σε κάποιες ακραίες συμπεριφορές τους. Αλήθεια. Θέλω λίγο να το δούμε και τι είχε πει για την προσωπική τη ζωή. Η αδυναμία μου είναι ο αδερφός μου ο Αλέξανδρος, ο Αλέξης μου, ο οποίος είναι παιδί με ειδικές ανάγκες. Τον αγαπάω πάρα πολύ, όσες φορές είμαστε αναχωρημένοι. Πάω, του λέω, Αλέξη μου, αγάπη μου, με αγκαλιάζει, με σφίγγει και μου κάνει σαν να μου λέει όλα καλά θα πάνε. Και είμαι τυχερή που τον έχω. Δεν μου αρέσουν οι άντρες οι οποίοι δεν είναι 100% άντρες, γενικότερα δηλαδή, που δεν είναι έτσι της παλιάς σχολής. Γι' αυτό ούτως ή άλλως είμαι και μόνη μου εδώ και 2,5 χρόνια. Και όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρω, αλλά ο πατέρας μου και η μάνα μου έχουν αγαναχτίσει.
Αχ, ναι, μίλησε για τους άντρες και ψάχνει, το έχουμε καταλάβει άλλωστε, ότι τον αυτή... Πυργίδι. Ότι τον Πυργίδι. Τον Πυργίδι. Δεν ξέρω ψάχνει τον Πυργίδι. Ψάχνει αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία αυτό γιατί έτσι έχει, ναι, έτσι έχει μεγαλώσει και ψάχνει αυτό. Υποκλίνομαι και σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους που είναι κοντά να αυτό που βλέπω εμένα με κάνει και γονατίζει. Εγώ, και εγώ, και εγώ. Και να ξέρετε ότι για τα αδέλφια είναι πολλές φορές πάρα πολύ δύσκολο. Διότι το βάρος των γονιών, το λέω επειδή τυχαίνει έτσι σε φιλικό μου περιβάλλον να έχω αντίστοιχες ιστορίες, το βάρος των γονιών πέφτει σε αυτό το παιδί και πολλές φορές... Μπαίνει σε δεύτερη μοίρα το παιδί τα αδέλφια, άθελά τους. Οι γονείς δεν το θέλουν αυτό. Έτσι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αδέλφια. Ξέρετε, χτύπα ξύλο που πες πως κάτι συμβαίνει στους γονείς της Άννας Μαρίας. Αυτή που θα προσέξει τον αδελφό του είναι η Άννα Μαρία. Το βλέπεις την ευθύνη, ξεκάθαρα. Οπότε πολλές φορές τον βλέπουμε κάποιες συμπεριφορές της. Δεν ξέρω, μετά από αυτό εγώ άλλαξα λίγο την άποψή μου. Ενώ όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει κάποιες πιο ακραίες συμπεριφορές, ξαναλέω, πρέπει να δεις τι έχει ζήσει και τι έχει βιώσει. Προφανώς και είπε ότι έχει φτάσει ούκο λίγες φορές κύριε κοντά στο θάνατο. Και να πούμε ότι ο αδελφός της, όλο αυτό ήταν από ένα λάθος γιατρών από ό,τι κατάλαβα. Ήταν λάθος και άκουσες τι είπε, ότι το κόλλησε στο νοσοκομείο. Ναι, μηνυγκίτιδα στο νοσοκομείο που σημαίνει και είπε και όλα αυτά είναι φτωχικά χρόνια. Που σημαίνει ότι προφανώς οι καταστάσεις υγειονομικές. Απ' την άλλη όμως είναι και πολύ ευλογημένη, διότι από αυτό το παιδί παίρνει απεριόριστη αγάπη. Αγάπη αληθινή. Και δύναμη που. Αυτό.